Συναδέλφισες και συνάδελφοι, πριν λίγο τελείωσε η συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου για αυτό το πάρα πολύ σοβαρό θέμα που προέκυψε ύστερα από τις απολύσεις των 15 εργαζομένων στη Μαλαματίνα, να απολύεται και ο πρόεδρος του Σωματείου, που είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων και ταυτόχρονα ο πρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου, που επίσης είναι και αυτός εργαζόμενος στο εργοστάσιο. Και από τη συνάντηση δεν βγήκαμε σοφότεροι. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι πάρα πολύ σημαντικές. Για τις απολύσεις δήλωσε αναρμόδια. Σήκωσε τα χέρια ψηλά και επί της ουσίας είπε να τα βρουν οι εργαζόμενοι με τον εργοδότη. Την ίδια στιγμή που η εργοδοσία με κρατικό χρήμα, αφού η κυβέρνηση έχει κουρέψει 30 εκατομμύρια ευρώ σε οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία, την ίδια στιγμή που είχε υπογραφεί συμφωνία με το Σωματείο και η οποία δεν τηρήθηκε με ευθύνη της εργοδοσίας, αυτοί έρχονται να επιβάλλουν τις απολύσεις των εργαζομένων. Είναι μία ξεδιάτροπη πολιτική που λέμε πολύ καθαρά δεν πρόκειται να περάσει. Ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες όπου οι επιχειρηματικοί όμιλοι συνεχίζουν να συσσωρεύουν εκατομμύρια ευρώ, συνεχίζουν να αποσπούν εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία ανάπτυξης και ο κόσμος δεν έχει να ζεσταθεί, ο κόσμος δεν έχει να φάει, αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με τις απολύσεις των εργαζομένων και ιδιαίτερα με τις απολύσεις συνδικαλιστών θα τρομοκρατήσει το κίνημα των εργαζομένων, είναι πολύ γελασμένη. Αν νομίζει ότι θα τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους μπροστά στην απεργία στις 9 Νοέμβρη, που μαζικά η εργατική τάξη θα απαντήσει για τα δικαιώματά της, είναι πολύ γελασμένη. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω από τη δικαίωση των αιτημάτων μας. Απαιτούμε να ακυρωθούν εδώ και τώρα όλες οι απολύσεις των εργαζομένων στη Μαλαματίνα. Απαιτούμε όλοι οι εργαζόμενοι να γυρίσουν στην εργασία τους. Και φυσικά δίνουμε τη μάχη να μην περάσει η τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς και να συνεχίσουμε τον αγώνα όπως τον συνέχισαν οι συνάδελφοί μας αστικές συγκοινωνίες πριν λίγες μέρες, που δεν τους άγγιξε όλες αυτές οι απειλές και η τρομοκρατία. Σε όλους λοιπόν τους χώρους δουλειάς, σε όλους τους κλάδους, οργανώνουμε αποφασιστικό αγώνα. Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη, αναπτύσσουμε αγωνιστικό σχέδιο σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς και ετοιμάζουμε μεγάλη απεργιακή απάντηση στις 9 του Νοέμβρη.